Τα γεγονότα. Η ενημέρωση. Το χιούμορ. Η μουσική. 24 ώρες μαζί σας. Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Μίμης και όπως προείπαμε, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για μια ζωντανή κουβέντα βρίσκεται ο βουλευτής του νομού μας, ο κύριος Ανδρέας Πάτσης. Κύριε βουλευτά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μίμη. Όπου πριν από μερικές ημέρες, κύριε βουλευτά, είχαμε την χαρά να υποδεχθούμε εδώ στην περιοχή μας τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Στέλιο Πέτσα, μετά από δική σας πρωτοβουλία. Και ξεκινώ αμέσως με αυτό. Ποια είναι τα συμπεράσματα αυτής της επίσκεψης? Τι έβγαλε αυτή η επίσκεψη, κύριε βουλευτά? Καταρχήν ήταν μια επίσκεψη του Υπουργού η οποία ήταν ουσιαστική, δεν ήταν μια κοινωνική επίσκεψη στο νομό μας. Ήταν πάνω σε θέματα τα οποία δουλεύαμε και σε ατζέντα η οποία προϋπήρχε εδώ και δύο μήνες σε πλήρη συνεργασία και συνέργεια και με τους δύο δημάρχους για θέματα που απασχολούν και τους δύο δήμους. Και αφού ορίμασαν οι συζητήσεις και κάποια σχέδια ήταν προς υλοποίηση, αποφάσισε ο Υπουργός να επισκεφτεί, το είχε μάλλον ήδη πει, το είχε κουβεντιάσει και με τους δημάρχους, να επισκεφτεί τους δήμους από κοντά, να δει τα προβλήματα, να μιλήσει με τους εμπλεκόμενους και να δώσει και κάποιες άμεσες λύσεις και να βάλει και κάποιες προτεραιότητες για επίλυση χρόνιων προβλημάτων. Η ικανοποίησή μου προέρχεται από τις ανακοινώσεις των ίδιων των δημάρχων και του Δήμου Δεσκάτης και του Δήμου Γρεμενών, όπου βρήκανε πολύ ουσιαστική την επίσκεψή του, την παρέμβασή του, την τοποθέτησή του και τις λύσεις τις οποίες έδωσε. Θα σας πω δύο παραδείγματα. Ένα για το Δήμο Δεσκάτης όσον αφορά το θέμα της άμεσης αποκατάστασης των ζημιών από τις ζημιές και ένα επίδομα το οποίο θα δοθεί στις οικογένειες οι οποίες έχουν πληγεί από το σεισμό, όπως επίσης το μεγάλο έργο της σύνδρευσης και της επίλυσης οριστικά του προβλήματος στο Μεγάλο Σιρήνη. Από εκεί πέρα κουβεντιάστηκαν πάρα πολλά άλλα θέματα, δημιουργήθηκε μια ατζέντα, μπήκε ένα χρονοδιάγραμμα και νομίζω θα υπάρξουν έργα πολλά τα οποία από εδώ και πέρα θα φαίνονται καθημερινά στο νομό μας. Αυτό πάντως το αίτημα, κύριε βουλευτά, αναφορικά με το Μεγάλο Σιρήνη, με το πρόβλημα που υπάρχει εκεί, ένα πρόβλημα λειψιδρίας που ταλανίζει το χωριό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ήταν κάτι το οποίο πραγματικά μας εξέπληξε, με την έννοια ότι εγώ προσωπικά ως δημοσιογράφος δεν περίμενα να ήταν στην ατζέντα. Πάντως βλέπω ότι... Ήταν στην ατζέντα, να σας πω γιατί. Γιατί το έζησα και το βίωσα και εγώ ο ίδιος. Καταρχήν το πρόβλημα αυτό, διότι όπως ξέρετε, ένα διάστημα αρκετά μεγάλο έμενα στην περιοχή στο Μεγάλο Σιρήνη. Ήταν κάτι λοιπόν που το γνώριζα από πρώτο χέρι. Είχα δεχτεί πολλά παράπονα και από τον πρόεδρο της κοινότητας, τον Τάκη τον Ασμανίδη, αλλά και πάρα πολλούς κατοίκους. Άρα και για μένα ήταν ένα από τα θέματα πρώτης προτεραιότητας. Βεβαίως και ο ίδιος ο Δήμαρχος το είχε στην ατζέντα του. Και ο Υπουργός έδωσε άμεση λύση εντάσσοντας την επίλυση του προβλήματος αυτού σε ένα ειδικό πρόγραμμα όπου θα γίνουν κάποιες μελέτες άμεσα, δηλαδή δεν είναι θέμα μικρού χρόνου. Θα εκταμιευθεί το ποσό, δεσμεύτηκε ο Υπουργός και θα ξεκινήσουν και τα έργα. Νομίζω ότι είμαστε κοντά στην επίλυση αυτού του χρόνιου προβλήματος που ταλαιπωρεί απίστευτα την περιοχή. Και μιλάμε για ένα προϋπολογισμό της τάξης των 960.000 ευρώ, βλέπω εδώ. Είναι ένα εκατομμύριο, θα ενταχθεί σε ειδικό πρόγραμμα και τα λεφτά θα δοθούν. Είναι μάλιστα και γι' αυτό ήταν και ένα από τα ανακοινώσιμα, διότι οριστικοποιήθηκε στη συνάντηση ότι ο Υπουργός θα το εντάξει στο πρόγραμμα και θα εκταμιεύσει τα χρήματα αυτά προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα. Οπότε ήταν και από τα ανακοινώσιμα και όπως είδατε το ανακοίνωσε και όλος ο ίδιος ο Υπουργός και βεβαίως και ο Δήμαρχος, ο οποίος το έβγαλε σε επίσημη ανακοίνωση. Πάντως αυτό που συζητήθηκε, εκτιμώ περισσότερο απ' όλα, είναι το πρόγραμμα, τι γίνεται με το πρόγραμμα Αντώνη Στρίτσης και αν θα τρέξουν τα... Πολλά έργα θα τρέξουν, πολλά έργα θα τρέξουν. Συζητηθήκανε, μπήκανε το θέμα της οδοποίησης, σας είπα, υπήρχε μια ατζέντα η οποία την είχαμε προετοιμάσει. Εργαστεί πάνω σε αυτή εδώ και δύο μήνες. Αν θυμόσαστε κάποια στιγμή το Δημήνιο, είχα επισκεφτεί τους δημάρχους μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό. Είχαμε δει τα θέματα, μετέφερα στον Υπουργό τα θέματα αυτά προκειμένου και ο ίδιος και με τους συνεργάτες του να δει πώς μπορεί να τα διαχειριστεί. Υπήρξε και άμεση επικοινωνία, μάλιστα είχαμε μιλήσει τηλεφωνικά και όλοι μαζί. Και προγραμματίσαμε την επίσκεψη, διότι θεωρώ, κύριε Μίμη, ότι οι υπουργοί θα πρέπει να έρχονται στις περιφέρειες, θα έρχονται, να έρχονται στους Δήμους, να μιλάνε με τους τοπικούς άρχοντες, να βλέπουν επιτόπου τα προβλήματα και προφανώς να δίνουν λύσεις και να δεσμεύονται και για τα επόμενα βήματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε χρόνια προβλήματα να πάρουν το δρόμο της επίλυσης. Ένα όμως από τα προβλήματα, είμαι σίγουρος, που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας εδώ στο Δήμο Γρεβενών, είναι και αυτό που έχει να κάνει με τους εργαζόμενους στην ΔΕΚΕΓ.
στη δημόσια επιχείρηση κοινοφιλούς έργου του Βερβερμάν. Θα σας πω, αυτό το θέμα είχε λυθεί. Καταρχήν είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και αν θέλετε την άποψή μου, είναι απαράδεκτο να υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι να πλήρωνται επί τόσους μήνες. Προφανώς και υπήρχε ένα πρόβλημα, προφανώς και ο Δήμαρχος μας το είχε θέσει πάρα πολλές φορές. Είχαμε δουλέψει πάνω σε αυτό και μετά από πρωτοβουλία του Δημάρχου και από δική μου παρέμβαση, πριν από λίγες μέρες είχε εκταμιευθεί ένα ποσό το οποίο θα διατεθεί για να πληρωθούν τα δεδουλευμένα των εργαζομένων. Συνεπώς ήταν κάτι το οποίο δεν το λύσαμε εκείνη την ημέρα, είχε ήδη λυθεί, ήταν γνωστό και στους εργαζόμενους αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι υπάρχει το κονδύλι και ακολουθούνται οι διαδικασίες προκειμένου να πληρωθούν. Και βεβαίως όταν μια αντιπροσωπεία των εργαζομένων ζήτησε να μας δει, αμέσως έγινε αποδεκτό, υπόθηκαν και άλλα θέματα. Όταν θα ανέβω και εγώ στα Γρεβενά που ανεβαίνω αύριο την επόμενη εβδομάδα δεσμεύτηκα να δω τους εργαζόμενους για να δούμε και ενδεχομένως και άλλα ζητήματα που απασχολούν έτσι, στον εργασιακό τους χώρο. Και κοιτάξτε, όποια θέματα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, τα αντιμετωπίζουμε. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολλά τα ζητήματα, πολλά τα προβλήματα, προσπαθούμε να τα προτεραιοποιούμε, να τα βάζουμε σε... και χρειάζεται και λίγο υπομονή για να λυθούν. Πάντως οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, αν θέλετε ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμων Νομού Γρεβενών, μετά την συζήτηση που είχατε για αυτά τα ζητήματα των εργαζομένων της ΔΚΕ, και εσείς και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Πέτσας, βγάλαν νέα ανακοίνωση και λένε ότι ο αγώνας των εργαζομένων συνεχίζεται, λένε κύριε Βουλευτά. Εντάξει, κοιτάξτε, αυτό είναι δικαίωμά τους και καλά κάνουν. Εμείς ως κυβέρνηση προσπαθούμε να λύνουμε τα ζητήματά τους. Σας είπα, το θέμα των δεδουλευμένων είχε ήδη λυθεί και ήταν ήδη ενήμερη, γιατί το είχε βάλει ο Δήμαρχος, παρενέβηνε εγώ, ο Υπουργός αμέσως ενήργησε αυτό ώστε να κάνει έκτακτη επιχορήγηση προκειμένου να μπορέσουν να πληρωθούν. Τα αντιμετωπίζουμε. Από εκεί πέρα είναι δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, βεβαίως να διεκδικεί περισσότερα, αλλά και εμείς από τη μεριά μας προσπαθούμε να τα λύνουμε όσο και όπως μπορούμε τα ζητήματα. Το θέμα λοιπόν που είχαν βάλει λύθηκε και τους το είπε και ο Υπουργός όταν έφτασε και τους δέχτηκε στο γραφείο του Δημάρχου. Αυτοί ζητούν, κύριε Βουλευτά, οριστικές λύσεις όμως στα προβλήματα. Δεν είναι να πάρουμε αυτή την επιδότηση, αυτά τα χρήματα και μετά το επόμενο χρονικό διάστημα να διονύζεται αυτή η κατάσταση και να ξαναπεριμένουμε να έρθουν τα χρήματα. Θέλουν οριστικές λύσεις. Θα σας πω κάτι το οποίο δεσμεύτηκε ο Υπουργός μπροστά τους και είπε το εξής, ότι τέλος Μαΐου θα βγει νέα επιχορήγηση προκειμένου να μην υπάρχει αυτό το κενό στις πληρωμές τους. Αντιμετωπίστηκε το μέχρι τώρα και βεβαίως τέλος Μαΐου θα αντιμετωπιστεί πάλι. Είναι πράγματα τα οποία κουβεντιάστηκαν και δόθηκαν λύσεις πάνω στα θέματα αυτά όσον αφορά το οικονομικό, για να μην μένουν οι άνθρωποι απλήρωτοι, και το οποίο είναι σωστό και δίκαιο. Τώρα, άλλα ζητήματα τα οποία μπορούν να έχουν, εγώ ίδιος τους είπα ότι θα έρθω. Θα τους επισκεφτώ την άλλη εβδομάδα να κουβεντιάσουμε, να μου πούνε και να δούμε τι μπορούμε να λύσουμε, τι είναι δίκαιο, τι είναι λογικό, τι μπορεί άμεσα να λυθεί και τι ενδεχομένως να μην μπορεί να λυθεί. Πάντως, όσον αφορά το θέμα το οικονομικό, σας είπα ότι ήταν ήδη λυμένο και θα αντιμετωπιστεί με έκτακτη επιχορήγηση τέλος Μαΐου και ότι άλλες οικονομικές εκκρεμότητες ενδεχομένως υπάρχουν ή δημιουργηθούν. Και στην ανακοίνωσή τους επίσης αναφέρουν, κύριε Βουλευτά, ότι αποχωρήσατε απαξιωτικά, λένε, από την συζήτηση με πρόσχημα των COVID. Δεν ήσασταν εσείς παρόν εκεί στη συνάντηση? Καταρχήν θα σας πω το εξής. Στο τραπέζι πάνω ήταν ήδη 6 άτομα. Εγώ απλά σηκώθηκα και πήγα πιο πέρα μαζί με τους δύο αντιδημάρχους, διότι έπρεπε να υπάρχει μια τάξη όσον αφορά αυτούς οι οποίους κάθονταν. Όταν η μια κυρία μου απήχθηνε τον λόγο φεύγοντας και μου είπε ότι ήμουν απαξιωτικός, ανταπάντησα το εξής. Ο βουλευτής έλυσε το πρόβλημά σας μέχρι σήμερα να πάρετε τα χρήματά σας. Ήρθε ο ίδιος υπουργός. Από τη στιγμή που είναι ο ίδιος υπουργός παρόν, στον οποίο θέτεται τα προβλήματα και ο οποίος είναι και ο καθήλυν αρμόδιος, νομίζω ότι είναι από αστείο ως γελίο να λέτε ότι ο βουλευτής, επειδή ήταν στα δύο μέτρα, επειδή στο τραπέζι ήταν ήδη εξάτομα... Ήσασταν εκεί, δεν φύγατε, δεν αποχώρησατε από την αίθουσα. Πού να πάω, εκεί ήμουνα, εκεί καθόμουνα, ήμουνα με τους δύο αντιδημάρχους λίγο πιο πέρα, στο 1,5-2 μέτρα. Το τραπέζι, αν δείτε μια φωτογραφία που υπάρχει, ήδη είναι 5-6 άτομα. Και αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα. Πρέπει να τηρούμε κάποιους κανόνες. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ήμουνα παρόν. Μα ήσασταν εκεί, ναι. Ο υπουργός ήταν παρόν και άκουγε. Κοιτάξτε τώρα, εάν δεν ικανοποιούνται κάποιοι με τίποτα, αυτό δεν είναι πρόβλημα δικό μου. Ή αν ψάχνουν να βρούνε, δηλαδή, αν είναι απαξιωτικό ότι ο βουλευτής ενήργησε χωρίς να πάρουν τα χρήματά τους, να το δεχτώ. Ένα απαξιωτικό ότι ενήργησε ο βουλευτής και δεσμεύτηκε ο υπουργός, τέλος μα είναι δοθεί. Νέα επιχορήγηση προκειμένου, έκτακτη μάλιστα, προκειμένου να μην υπάρξει κανένα κενό στις πληρωμές τους, εάν αυτό είναι απαξιωτικό, να το δεχτώ. Τώρα κοιτάξτε, κύριε Μίμη, εάν δεν μπορούν να βρουν κάτι άλλο, δηλαδή πήραν τα λεφτά, λύνονται προβλήματα, είδαν τον υπουργό και
ψάχνουν να βρουν τώρα ψήλους στα άχυρα, τότε μάλλον δεν έχουμε να κουβεντιάσουμε τίποτα. Συνεχίζουν να βγάζουν ανακοινώσεις. Εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί. Έχω ήσυχη τη συνείδησή μου. Mm-hmm. Οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους καλύφθηκαν και θα καλυφθούν και ένα χρόνιο πρόβλημα. Ο βουλευτής, ο οποίος τάχα μου ήταν απαξιωτικός, τους το έλυσε με τις έκθετες επιχορηγήσεις και τις δεσμεύσεις, οποίες ανέλαβε ο υπουργός να συνεχίσει. Αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση δεν πειράζει. Δηλαδή, προφανώς θα θέλανε ενδεχομένως κάποιοι, κύριε Μίμη, να μην δοθούν οι έκτακτες χορηγήσεις, να μην πάρουν τα χρήματά τους για να έχουν λόγο αντιπολιτευτικό. Αφού λοιπόν αυτά τα ελύσαμε ως κυβέρνηση, προσπαθούν να βρουν κάτι άλλο. Τι να σας πω τώρα, δεν πειράζει. Είπατε, κάποιοι δεν θέλαν, έχετε συζητήσει με κάποιους, ξέρετε ότι υπήρξαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου κάποιοι οι οποίοι δεν αποφάσισαν ομόφωνα την τροποποίηση του προϋπολογισμού έτσι ώστε οι άνθρωποι να πληρωθούν. Είναι, μα είναι η κυρία Ντάγκα, νομίζω, η πρόσωπος του ΚΚΕ. Και η εκπρόσωπος του ΚΚΕ. Απ' τη μία διαμαρτυρόμαστε, απ' την άλλη δεν δεχόμαστε. Απ' τη μία έρχονται όλα τα χρήματα, απ' την άλλη επειδή ο βουλευτής σηκώθηκε να κάτσει λίγο πιο πέρα για να τηρήσει τους κανόνες. Ήταν παρουσία και το κρυμάστε, το είπαστε και ήταν παρουσία του υπουργού. Ο υπουργός σας άκουγε με τα μεγίστη προσοχή να σας λύσει το πρόβλημα. Καθόμενο στο ένα μέτρο. Σας λύσαμε όλα τα προβλήματα. Αν λοιπόν δεν έχετε άλλο αντιπολιτευτικό λόγο να εκφράσετε, έτσι. Κοιτάξτε, είναι μερικές φορές και τα έχουμε ζήσει αυτά και ξέρουμε συμπεριφορές συγκεκριμένων πολιτικών κομμάτων και φορέων και συνδικαλιστών. Δεν θέλουν να λύνονται τα προβλήματα προκειμένου να μπορούν να έχουν ένα λόγο ύπαρξης αντιπολιτευτικό. Εδώ λοιπόν τα λύσαμε όλα τα προβλήματα. Πήραν τα χρήματα, θα πάρουν τα πάντα, δεν θα υπάρξει κανένα κενό. Όλα είναι λελειμμένα και μάλιστα να σας πω και κάτι. Ήταν ενήμεροι εδώ και καιρό ότι είχαν έρθει τα χρήματα προκειμένου να καλυφθούν τα δεδουλευμένα τους. Παρ' όλα αυτά θέλανε να κάνουν διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες και καλά κάνανε. Αλλά τώρα να λένε, ας πούμε, ότι είναι απαξιωτικό επειδή αυτό το πράγμα. Εντάξει. Τι να κάνουμε, μάλλον τους ενόχλησε. Κάποιος ότι η κυβέρνηση, ο βουλευτής, ο υπουργός και ο δήμαρχος λύσανε το πρόβλημα το χρηματικό για να πάρουν τα δεδουλευμένα τους. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να αλλάξω τελείως θέμα τώρα, κύριε Βουλευτά, και να πάμε στα της Νέας Δημοκρατίας. Για να ρωτήσω, το έχουμε γράψει βέβαια και στον ΑΕΤΟ και στο starpavlafm.gr, ποιος ήταν ο τρόπος με τον οποίο σας υποδέχθηκαν τα κομματικά στελέχη τόσο στη Δεσκάτη όσο και στα Γρεβενά, ή να το πω λίγο διαφορετικά. Επειδή ο υπουργός έχει επισκεφτεί, εκτιμώ, πάρα πολλές πόλεις, πάρα πολλούς δήμους, πάρα πολλές περιοχές, τι προβλέπει η ατζέντα, να ξεκινήσω με αυτό, ποιοι βρίσκονται την ώρα της συζήτησης με τον Δήμαρχο μαζί με τον Υπουργό? Έρχεται όλο το Δημοτικό Συμβούλιο? Καταρχήν να σας πω το εξής. Ο Υπουργός είναι μέλος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά επισκέπτεται τους Δημάρχους με την ιδιότητα του Υπουργού Εσωτερικών προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του Δήμου. Δεν τα επισκέπτεται με καμία κομματική ιδιότητα. Δεύτερον, λόγω των μέτρων για τον COVID υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο ακολουθείται αυστηρά παντού σε όλες τις επισκέψεις και του κ. Πέτσα αλλά και των υπόλοιπων υπουργών. Το πρωτόκολλο αυτό προβλέπει ότι είναι μέχρι 7 άτομα maximum όπως συμμετέχει ο Δήμαρχος με τους αντιδημάρχους του, μέχρι 2 τον αριθμό, όπως έγινε στην Δεσκάτη, έγινε και στα Γρεβενά, ο βουλευτής με ένα συνεργάτη του, ο υπουργός με 2 συνεργάτες του. Αυτό είναι το πρωτόκολλο και επειδή η επίσκεψη είναι, αν θέλετε, κυβερνητική για θέματα επίλυσης του Δήμου, ο Δήμαρχος σε κάθε των περιπτώσεων εκπροσωπεί και είναι εξοδετημένος γι' αυτό το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου. Λογικό είναι, δεν μπορεί κάποιος άλλος να ζητήσει κάτι άλλο, έχει βγει η ατζέντα, τα έχουμε... Κοιτάξτε, δεν είναι μια λαϊκή συνέλευση, δεν είναι μια ανοιχτή λαϊκή συνέλευση όπου ο καθένας μπορεί. Άμα δείτε ο υπουργός όταν πήγε, ας πούμε, παράδειγμα, σε όποιο πήγε, στη Λάρισα, στην Πάτρα, σε όλους τους δήμους στους οποίους επισκέπτεται, το ίδιο πρωτόκολλο τηρείται. Πρωτόκολλο, αν θέλετε, θεσμικό, καταρχήν, ότι βλέπει τον Δήμαρχο, ο οποίος είναι εξοδοτημένος από το Δημοτικό Συμβούλιο με τους αντιδημάρχους του, και το πρωτόκολλο όσον αφορά τα μέτρα για τον κορονοϊό, που είναι μέχρι 7 άτομα. Αυτό βεβαίως γίνεται παντού, δεν έγινε στα Γρεβενά κατά εξαίρεση. Όπου επισκέπτονται οι υπουργοί και ο κ. Πέτσος βεβαίως, ακολουθείται αυστηρά αυτό το πράγμα. Είναι μια επίσκεψη κυβερνητικού στελέχους για μια κουβέντα με τους δημάρχους, προκειμένου να συζητήσουν και να επιλύσουν τα θέματα που αφορούν το Δήμο. Δεν είναι θέμα κομματικό. Βεβαίως όλοι έχουμε τις κομματικές μας ταυτότητες, αλλά αυτές μένουν έξω από το Δημαρχείο και αφορούν τις εκλογές. Μου γράφει φίλος ακροατής, κύριε Βουλευτά, σας διακόπτω, μου γράφει φίλος ακροατής, ρώτα τον κύριο Βουλευτή τι έγινε στην Δεσκάτη. Τι έγινε στην Δεσκάτη, κύριε Βουλευτά? Κοιτάξτε, στην Δεσκάτη υπήρξαν δύο θέματα, τα οποία εγώ μπορώ να καταλάβω από τη μία μεριά, από την άλλη όμως δεν μπορώ να τα δικαιολογήσω. Το θέμα ήταν με τον κύριο Χατζηζήση, καταρχήν, ο οποίος ήθελε να παρευρεθεί στη συνάντηση με τον Υπουργό. Μιλάτε για τον Περιφερειακό Σύμβουλο. Ναι, εγώ είπα στον κύριο Χατζηζήση το εξής, ότι αφενός μεν υπάρχουν τα πρωτόκολλα,
Αφετέρου, ο κ. Χατζηδής είναι περιφερειακός σύμβουλος. Ο υπουργός, στη συνέχεια, φεύγοντας από τα Γρεβενά, κατευθύνθηκε προς την Κοζάνη, όπου είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη. Συνεπώς, η θέση του κ. Χατζηδήση ήταν δίπλα στον Περιφερειάρχη να υποδεχτεί τον υπουργό και να του θέσει τα θέματα της περιφέρειας όσο αφορά τα Γρεβενά. Ο Δήμαρχος θα θέσει τα τοπικά, τα δημοτικά και ο κ. Χατζηδήση από το βήμα του Περιφερειακού Συμβόλου. Ή ο κ. Γιάτσος, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Προφανώς, ναι, ναι. Ο κ. Γιάτσος, ο κ. Φωλίνας, κοιτάξτε, είναι περιφερειακοί σύμβουλοι. Ο υπουργός πήγε στην έδρα της περιφέρειας, άρα θεωρώ ότι θα έπρεπε να παρευρίσκονται όλοι εκεί προεξάγοντος του κ. Γιάτσου και να θέσουν τα θέματα των Γρεβενών από την πλευρά της περιφέρειας. Τα θέματα δημοτικά τα θέτουν οι δήμαρχοι. Αυτό το εξήγησα πάρα πολύ καλά στον κ. Χατζηδήση. Δεν ξέρω εάν ο κ. Γιάτσος πήγε τελικά στη συνάντηση με τον κ. Πέτσα και αν θέσανε τα θέματα των Γρεβενών ή ο κ. Χατζηδήσης. Από τις φωτογραφίες που είδα, δεν τους είδα. Θέλω να πιστεύω ότι κάπου εκεί θα ήταν και προφανώς ενδεχομένως να θέσαν τα θέματα και αυτοί. Μόνο με τον κ. Χατζηδήση, γιατί μου λένε ότι ήταν κι άλλα. Είναι κι άλλα. Ρώτα κι άλλα. Ρώτα κι άλλα μου λένε τώρα, μου γράφουν. Ναι, κοιτάξτε, υπήρξε και ο κ. Καραστέριος. Πρώην δήμαρχος, ναι. Ο κ. Καραστέριος ήθελε να παρευρίσκεται και αυτός. Εξήγησα και στον κύριο Καρά. Ακούστε κάτι. Ναι. Όταν ένας υπουργός επισκέφτεται ένα Δήμο για να κουβεντιάσουμε θέματα του Δήμου, δεν παίρνουν κομματικές ταμπέλες. Εγώ είμαι δεξιός, είμαι αριστερός, είμαι αυτό. Είναι ο θεσμός, είναι ο βουλευτής, είναι ο υπουργός και είναι ο Δήμαρχος. Και κουβεντιάζουμε τα θέματα αυτά. Υπάρχει ατζέντα. Υπάρχει πλαίσιο και υπάρχει και πρωτόκολλο. Ο κύριος Καραστέριος ήθελε να συμμετέχει και αυτός. Συγγνώμη, θα έλεγε κάτι διαφορετικό. Θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό. Το εξής. Ναι, αυτό το είπα, κοιτάξτε, το άκουσα. Αν ήθελε κάτι διαφορετικό, η επίσκεψη του κύριου Πέτσα δεν ήταν ευνηδιαστική. Ήταν σε γνώση όλων. Εάν λοιπόν ήθελα μια τοποθέτηση, θα έπρεπε να στείλουν ένα υπόμνημα ενδεχομένως διαφοροποίησης ή πρόσθεσης αιτημάτων προς τον υπουργό, τα οποία θα έπρεπε να τα παρουσιάσει ο κύριος Κορδίλας. Και να σου το πω διαφορετικά. Ο κύριος Κορδίλας έβγαλε ανακοίνωση με τα θέματα που συζητήθηκαν με τον υπουργό. Και έβγαλε την ατζέντα των θεμάτων, ποια μπήκανε στη σειρά, ποια θα λυθούν, ποια έπεται η λύση τους. Εγώ δεν είδα καμία ανακοίνωση άλλη η οποία να λέει ότι ο Δήμαρχος ξέχασε να βάλει θέματα ή έπρεπε να βάλει και άλλα θέματα. Άρα αυτό σημαίνει ότι η ατζέντα ήταν από κοινή συμφωνία. Το θέμα, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι απλώς να τον δούμε επειδή είμαστε κομματικοί. Σέβομαι τον κομματικό ρόλο του καθενός και εγώ κομματικός είμαι, Νέα Δημοκρατία, είμαι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας είμαι, που εκεί πέρα υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο. Δεν πήγαμε να κάνουμε βόλτα, δεν ήρθε ο υπουργός τόσα χιλιόμετρα για να βγάλει φωτογραφίες χαμογελαστός έξω από τα δημαρχία. Δεν ήρθε για να ανεβάσουμε στο Facebook φωτογραφίες και να λέμε ότι θέλουμε. Ήρθαμε να λύσουμε προβλήματα. Και από ό,τι φαίνεται, κάποια προβλήματα ήδη δρομολογούνται και θα λυπηθούν άμεσα και κάποια άλλα έπονται. Πάντως, να θυμίσω και στους φίλους ακροατές, κύριε Βουλευτά, εκείνη την ημέρα της επίσκεψης, την Τρίτη, είχαμε μιλήσει νωρίτερα στο ραδιόφωνο και σας είπα να μας μεταφέρετε το πρόγραμμα, ποιο θα είναι, και σας ρώτησα κιόλας αν θα πάτε στον κύριο Γιάτσιο, στον Αντιπεριφερειάρχη, και μου είπατε ξεκάθαρα, το είπατε, ότι υπάρχει ραντεβού με τον Περιφερειάρχη. Για ποιο λόγο, ναι, ακριβώς. Ο κύριος Γιάτσος θα όφιλε να είναι στον κύριο Κασαπίδη και να θέσει μετεπιτάσεως, όπως κάνανε οι δήμαρχοι, τα θέματα των Γρεβενών από την πλευρά της περιφέρειας. Υπήρχε επίσκεψη θεσμικά στον κύριο Κασαπίδη. Δεν είναι ότι αγνοήθηκε η περιφέρεια. Η συνάντηση ήταν με τους δημάρχους, το πρόγραμμα ήταν σαφέστατο. Υπήρχε μια προεργασία σε όλα τα θέματα εδώ και δύο μήνες, επικοινωνίες, τηλεφωνικές, ανταλλαγής εγγράφων κτλ. Ήρθε ο υπουργός, κουβεντιάσαμε έτσι, σε θεσμικό επίπεδο και πλαίσιο. Νομίζω και οι δήμαρχοι με τις δύο ανακοινώσεις που βγάλανε έδειξαν ότι έμειναν ευχαριστημένοι και από τις δεσμεύσεις και από τις ανακοινώσεις και από τη συνεργασία με τον υπουργό και στη συνέχεια ήταν θέμα της περιφέρειας. Έπρεπε λοιπόν ο κύριος Γιάτσος, ο κύριος Χατζηδήσης και ο κύριος Φωλίνας να πάνε στην περιφέρεια και από εκεί και πέρα να δώσουν και αυτοί τον αγώνα τους δίπλα στον Περιφερειάρχη για τα Γρεβενά και για τα προβλήματα των Γρεβενών. Μάλιστα. Αυτά σε ό,τι αφορά την Δεσκάτη, την επίσκεψή σας στην Δεσκάτη. Σε ό,τι αφορά, ναι, κύριε Βουλευτά, τώρα την παραμονή σας εδώ στην πόλη των Γρεβενών, εκτιμώ ότι θα θέλατε να συναντήσετε και τα κομματικά στελέχη. Γιατί είπατε, ανήκουμε σε ένα κόμμα, ανήκουμε στη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, ναι, υπάρχει να σας πω κάτι. Υπάρχει ένα πλαίσιο θεσμικό και ένα πρωτόκολλο το οποίο οφείλουμε να το ακολουθούμε. Ο υπουργός και καλά κάνει στην ατζέντα του πάντα όταν επισκέφτεται τις πρωτεύουσες, ξέρετε, τις περιοχές, τους νομούς, περνάει πάντοτε για μια καλή μέρα από τις τοπικές νόδε. Εδώ τι έγινε. Εδώ τι έγινε στα Γρεβενά, ποιους συνάντησε. Αυτό είναι μια πάγια τακτική, θα σας πω και πώς έγινε ακριβώς. Όταν προτούρθουμε να δώσουμε τη συνέντευξη που σας δώσαμε, όταν τελειώσαμε στο Δημαρχείο με τους φορείς και με
με τους εργαζομένους. Μου είπε ο υπουργός ότι έχω κανονίσει από χθες το γραφείο μου να περάσουμε να με συνοδεύσεις μέχρι τα γραφεία της ΝΟΔΕ. Θέλω να πω μια καλημέρα στους ανθρώπους που θα είναι εκεί. Ένα-δύο δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχουν πρωτόκολλα παντού. Αυτό δεν το συζητάμε καν, δεν τα παραβλέπουμε. Mm-hmm. Άρα, από ό,τι κατάλαβα, υπήρχε μια ενημέρωση της ΝΟΔΕ από το γραφείο του υπουργού. Έστειλε έναν προπομπό μέχρι εμείς να τελειώσουμε, ούτως ώστε να τους ειδοποιήσω ότι σε 10 λεπτά ο υπουργός με τον βουλευτή θα περάσουν από τα γραφεία της ΝΟΔΕ. Και μας ήρθε μια ειδοποίηση από την ασφάλειά του, τα γραφεία είναι κλειδωμένα και δεν υπάρχει κανένας, και έτσι ο υπουργός αναχώρησε κατευθείαν και πήγε στην Κοζάνη. Ήταν κλειστά τα γραφεία δηλαδή? Ναι. Δεν υπήρχε κανένα. Μας ειδοποίησε η ασφάλειά του, γιατί σας είπε ο υπουργός να υπάρξει ένας προπομπός, απλά να ενημερωθούν οι άνθρωποι ότι σε 5 λεπτά θα έρθει ο βουλευτής με τον υπουργό στα γραφεία, και αυτό νομίζω είναι και μια τιμή που περιποιεί ο υπουργός, δηλαδή και ο βουλευτής. Πάμε εμείς, δεν ζητάει να έρθει κάποιος. Θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρξει μια πρόσκληση έστω και 5 λεπτών για μια συνάντηση στα γραφεία στο Δημαρχείο. Είναι μια τιμή η οποία περιποιείται και πολύ καλά κάνει και ο υπουργός και εγώ προσωπικά, διότι έτσι οφείλουμε να κάνουμε. Αλλά τα γραφεία ήταν ερμητικά κλειστά και δεν υπήρχε κανένας, και προφανώς δεν είχε ενημερωθεί καν το γραφείο του υπουργού ότι δεν θα παρευρίσκεται κανένας, δηλαδή να τον υποδεχτεί και να μην μπει στον κόπο να πάει μέχρι εκεί. Υπάρχει δικαιολογία γι' αυτό, κύριε? Ενημερώθηκε ο γραμματέας του κόμματος και από εκεί πέρα είναι θέμα του κομματικού να συζητηθεί στα κομματικά όργανα. Ήρθε υπουργός δηλαδή στα Γρεβενά και τα γραφεία ήταν κλειστά, τώρα δεν ξέρω. Ναι, κοιτάξτε, και να σας πω και κάτι. Mm-hmm. Δεν είναι ότι θα παραβιάζαμε κανένα πρωτόκολλο. Βεβαίως υπάρχει μια γενική οδηγία, τα γραφεία τα κομματικά είναι κλειστά. Αλλά εδώ ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ, φαντάζομαι τον αντιπρόεδρο, για 5 λεπτά θεσμικά θα πήγαινε ο υπουργός εκεί να πει: παιδιά, γεια σας, καλημέρα, όλα καλά, πώς πάμε, δίνουμε τον αγώνα μας. Νομίζω είναι κάτι το οποίο ο υπουργός το κάνει, το ξέρω το κάνει, αλλά δείτε και σε άλλες επισκέψεις, σε άλλες περιοχές που έχει κάνει, πάντοτε δείχνει μια τιμή προς την κομματική οργάνωση και προς τιμή του ιδίου βεβαίως, αλλά εδώ προφανώς ήταν κλειστά. Τι να πω, ξεχάστηκαν, τι να σας πω. Ξεχάστηκαν. Μήπως δεν γνώριζαν, αλλά λέτε ότι είχαν ενημερωθεί και από την προηγούμενη. Όχι, θα σας πω, γιατί γέναμε εμείς, τα λέγαμε συνέχεια, τα γράφαμε. Ναι. Ο υπουργός μου είπε όταν τελειώσαμε, σας λέω, πρωτούρθουμε για τη συνέντευξη, μου λέει: Αντρέα, έχω κανονίσει να με συνοδεύσεις μέχρι τα γραφεία της ΝΟΔΕ. Έχουν μιλήσει από το γραφείο μου από χθες και το έχουν κανονίσει. Μόλις τελειώσουμε, σε παρακαλώ για 5 λεπτά να πάμε παρέα. Και μάλιστα με ρώτησε που είναι, του λέω: κοντά, θα πάμε με τα πόδια και μετά φεύγεις από εκεί. Άρα υπήρξε μια προσυνεννόηση, δεν ήταν κάτι ξαφνικά, γιατί προφανώς αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να γίνονται ραντεβού, δεν μπορεί να είναι τα γραφεία της οργάνωσης ανοιχτά 2-3 το μεσημέρι, 4, μπας και περάσει ο υπουργός. Mm-hmm. Έτσι. Προφανώς ήταν κάτι, όχι προφανώς, ήταν κάτι το οποίο ήταν προσυνεννοημένο. Από εκεί πέρα είναι θέμα των κομματικών οργάνων, βέβαια, τα οποία ενημερώθηκαν, να δούνε ακριβώς για ποιο λόγο η κομματική οργάνωση Γρεβενών δεν δέχτηκε τον υπουργό, έστω και για μια τυπική και, πώς το λένε, καλημέρα. Mm-hmm, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε βουλευτά, έχω ολοκληρώσει εγώ. Απλά ένα λεπτό μόνο, αν έχουμε χρόνο, να σας μεταφέρω μια ερώτηση ενός φίλου. Έχει και το όνομα του άνθρωπος, είναι ο Ηλίας Γάγαλης, και μου λέει να σας ρωτήσω εάν έχετε συναντηθεί με την Έφορο και αναφέρεται στον Άγιο Γεώργιο, που είναι το κομμάτι, το σημείο εδώ της περιοχής μας όπου έχουν γίνει οι περισσότερες ανασκαφές. Γράφει: σημειώνουμε εδώ ότι το 80% των ευρημάτων που έχει η αρχαιολογική συλλογή Γρεβενών προέρχεται από τον Άγιο Γεώργιο, και ρωτά εάν συναντηθήκατε με την Έφορο για να μάθετε ότι η εφορία των Γρεβενών, γράφει ο ίδιος, δεν έχει μόνιμο λογιστή και εργάτες για ανασκαφές. Κοιτάξτε, η εφορία Χιωτήτων έχει πάρα πολλά κενά. Mm-hmm. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά αυτό. Ήδη γίνονται κάποιες προσλήψεις. Ή θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την εφορία αρχαιοτήτων στα Γρεβενά, και βεβαίως γνωρίζω το θέμα του Αγίου Γεωργίου, και βεβαίως και ο φίλος μου Ηλίας ξέρει ότι είμαι σε συνεχή επικοινωνία και με την Έφορο αλλά και με το Υπουργείο, και προσπαθούμε και αυτό το θέμα να το λύσουμε. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά ανοιχτά τα μέτωπα, το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, και προσπαθούμε ένα-ένα να τα δρομολογούμε. Έτσι, είναι και αυτό κάτι το οποίο είναι στην ατζέντα μας για από εδώ και μπρος. Λοιπόν, κύριε βουλευτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Να έχετε μια καλή μέρα. Καλή σας ημέρα. Star FM 93.